Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση στη σημερινή σύσκεψη και την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω για τα ζητήματα που απασχολούν τις γυναίκες της Πετρούπολης, όπως τα καταλαβαίνω όλα αυτά τα χρόνια, από την επαφή και τη δράση μέσα από το Σύλλογο Πετρούπολης, Γυναικών Πετρούπολης, αλλά και ως εργαζόμενοι στον χώρο υγείας. Είναι γνωστό ότι οι γυναίκες των λαϊκών στρωμάτων επιβαρύνονται ιδιαίτερα λόγω της ανισοτιμίας που βιώνουν. Η φροντίδα του νοικοκυριού και των παιδιών και των ηλικιωμένων είναι δουλειές που πέφτουν κατά κύριο λόγο στους ώμους των γυναικών, άσχετα από την καλή πρόθεση του συζύγου, του αδερφού, του πατέρα, να συνδράμει στην προσπάθεια αυτή. Είναι συχνό το φαινόμενο, άλλωστε, οι γυναίκες εργαζόμενες να αναγκάζονται να παραιτηθούν, γυναίκες δραστήριες στο κίνημα να αφοπλίζονται εξαιτίας των προβλημάτων αυτών. Ιδιαίτερα για τα ζητήματα υγείας μπορούν πραγματικά να τις καθυλώσουν στο σπίτι, προκειμένου να φροντίσουν κάποιο ηλικιωμένο και ή μικρότερο μέλος της οικογένειας. Αυτός είναι ένας επρόσθετος λόγος που σαν γυναίκες μας καίει η άθλια κατάσταση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και γενικότερα στο δημόσιο σύστημα υγείας. Αυτό που ζω και βιώνω ως εργαζόμενη, αλλά και ως μητέρα, είναι η συνεχής υποβάθμιση του δημοσίου συστήματος υγείας, η μετατροπή της υγείας όλο ένα και σε πιο ακριβό εμπόρευμα και προνόμιο για λίγους. Αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση που μας αναγκάζει να χρυσοπληρώνουμε τα ιδιωτικά μεγαθύρια της υγείας για γιατρούς, εξετάσεις, για το προχνητικό έλεγχο, για τον τεκετό, για τον παιδίατρο. Να αντιμετωπίζουμε ένα αποδεκατισμένο δημόσιο σύστημα υγείας, ένα σύστημα υγείας που αφήνει τις οικογένειές μας παντελώς απροστάτευτες. Ταυτόχρονα, διαχρονικά οι κυβερνήσεις περνάνε νομοσχέδια προωθώντας το κλείσιμο μονάδων και κλινικών στα νοσοκομεία. Εντείνουν την επαρογνωτοποίηση της ιατροφαρμακευτικής μας περίθαλψης, προωθώντας την ολοένα και περισσότερο στα χέρια των ιδιωτών. Το φάρμακο είναι πόρευμα. Όλα τα κόμματα κινούνται στις ράγες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προτάσσουν τα συμφέροντα των βιομηχάνων, των εμπόρων φαρμάκων. Έτσι εμείς αγωνιούμε χωρίς φάρμακα, ενώ οι ιώσεις στερίζουν και τα ράφια των φαρμακείων είναι άδεια. Για την περιοχή μας αυτά μεταφράζονται ως εξής. Το τοπικό παράρτημα του ΙΚΑ στην Πετρούπολη και οι δύο τόμοι απασχολούν δύο παιδιάτρους, ένα παθολόγο που κι αυτός είναι προσωπικός γιατρός, ένα γυναικολόγο, ένα νευρολόγο, έναν οριλά και ένα χειρούργο. Και αυτό για 80.000 κατοίκους. Ενώ φτιάχνεται και μια τρίτη τόμη, αλλά με ένα παιδίατρο μόνο λέει ακόμα, από ό,τι μας ενημέρωσαν. Ούτε σταγόνα, δηλαδή στον ωκεανό των αναγκών μας. Φυσικά, ούτε λόγος για άλλες ειδικότητες, όπως καρδιολόγος, οδοντίατρος, ενδοκρινολόγος, που το ψάχνεις με το κι άλλη σε όλη την Αθήνα. Ούτε λόγος για μικροβιολογικές εξετάσεις, ούτε λόγος για εμβολιαστικό κέντρο, ούτε λόγος για φυσικοθεραπεία, για κέντρο ψυχικής υγείας, για κέντρο μάνας και παιδιού, ούτε λόγος για φαρμακείο που θα παρέχει δωρεάν φάρμακα. Μπροστά λοιπόν σε αυτή την τραγική κατάσταση, αντιλαμβάνεται κανείς καλύτερα, γιατί ο αγώνας για την ισοτιμία της γυναίκας είναι στενά δεμένος με την πάλη για ενιαίο σύστημα δημόσιας και δωρεάν υγείας. Γιατί η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είναι τόσο σημαντική, προκειμένου να καλύπτονται και οι ιδιαίτερες ανάγκες των γυναικών και των οικογένειών τους, χωρίς καμιά πληρωμή σε γιατρούς, εξετάσεις, θεραπείες και φάρμακα. Ο Σύλλογος Γυναικών, η Ομοσπονδία μας, η ΟΓΕ, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτού του αγώνα, διεκδικώντας ό,τι είναι σύγχρονο και αναγκαίο για μας και τα παιδιά μας. Όπως στο παρελθόν που ενώσαμε τις δυνάμεις μας με άλλους φορείς του μαζικού κινήματος στην Πετρούπολη για τα ζητήματα υγείας και πετύχαμε να προσληφθεί παιδίατρος που δεν υπήρχε καθόλου. Γιατί, όπως εύστοχα λέει και το ΚΚΕ, με το μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό στον δρόμο της ανατροπής. Είναι σημαντικό ότι στον αγώνα αυτό το ΚΚΕ με τις θέσεις και τη δράση του μέσα και έξω από τη Βουλή, φωτίζει τη σημασία της σύγκρουσης με τις αιτίες των προβλημάτων μας. Αναδεικνύει την ανάγκη της οργανωμένης λαϊκής πάλης και διεκδίκησης για μια άλλη κοινωνία. Μια κοινωνία που οι γυναίκες θα μπορούν να συνδυάσουν αρμονικά την εργασία με τη μητρότητα, ενώ θα έχουν και ελεύθερο χρόνο που θα τον αξιοποιούν για να συμμετάσχουν στην κοινωνική δράση. Ευχαριστώ πολύ.